Απλά να σας δώσω μία ενδεικτική αίσθηση των βημάτων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί ένα έργο αφού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αφού από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού ο Δήμος έχει τελειώσει ζητήματα που αφορούν ένα κτίριο όπως είναι αυτό για το Πολυδύναμο Ιατρείο. Ενδεικτικά και μόνο για να έχουμε μια αίσθηση του πώς και πόσο μεθοδικά λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση. Απόφαση Υπουργείου Υγείας για ανάθεση του έργου στις κτηριακές υποδομές, 15 Τετάρτου του 2022. Δηλαδή χθες. Ολοκλήρωση διαδικασίας χρηματοδότησης του έργου από το Υπουργείο Υγείας και Πέμπτη ΥΠΕ. Οι 700.000 δηλαδή που πήγαν στην Πέμπτη ΥΠΕ και από την Πέμπτη ΥΠΕ θα χρειαστεί αναθεώρηση του προϋπολογισμού με αύξηση εσόδων 700.000 και αντίστοιχη δαπανών για το Πολυδύναμο Ιατρείο. Πότε? 15 Τετάρτου. Χθες. Ολοκλήρωση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Πέμπτης ΥΠΕ και κτηριακών υποδομών, 18 Τετάρτου. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής από Πέμπτη ΥΠΕ και Διοικητικό Συμβούλιο Κτηριακών Υποδομών, 28 Τετάρτου. Σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου προγραμματικής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 13 Πέμπτου. Υπογραφή προγραμματικής από Διοικητή Πέμπτης ΥΠΕ και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κτηριακών Υποδομών, 16 Πέμπτου. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης, 19 Πέμπτου. Παραλαβή προσφορών, καταγραφή δικαιολογητικών, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, έλεγχο εγκυρότητας, 13 έκτου. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Κτηριακών Υποδομών, έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου, 16 έκτου. Κοινοποίηση απόφασης μετέχοντες, 17 έκτου. Προδικαστική προσφυγή ή ένσταση για συνοπτικό, 4 εβδόμου. Σύνταξη πρόσκληση προς ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης, 5 εβδόμου. Υπογραφή σύμβασης, 14 εβδόμου. Άρα, όταν σας είπα μέσα Ιουλίου, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας, έτσι ώστε να υλοποιηθεί έγκαιρα ένα σημαντικό, ένα εμβληματικό έργο για την Ανατολική Φτιότητα. Να συμπληρώσω κι εγώ επ' αυτού ότι επίσης ένα κομμάτι στο οποίο αφορά τις διαδικασίες οποίες ακολούθησε ο Δήμος ήταν, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, ήταν το ζήτημα της μελέτης και της στατικής επάρκειας του κτηρίου. Αυτό ήταν από τα δύσκολα κομμάτια για την υλοποίηση αυτού του έργου. Μπορώ να πω ότι τις επόμενες μέρες θα παραλάβουμε τη μελέτη αυτή, είμαστε έτοιμοι και για αυτό το θέμα, και θα γίνει η απαραίτητη, τέλος πάντων, προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της Πέμπτης ΥΠΕ, διότι είναι ένα κτίριο και μια ιδιοκτησία του Δήμου μας, η οποία θα παραχωρηθεί για κάποιο χρόνια στην Πέμπτη ΥΠΕ. Το ζήτημα όμως είναι ότι εδώ ολοκληρώνεται ένα πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο Στυλίδας και για ολόκληρη τη Στερεά, υποθέτω. Οπότε νομίζω ότι ως υποδομές υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Φτιότιδας, πέρα από τις υφιστάμενες υποδομές, μετά την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με την ογκολογική που υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση χθεσινή δική μου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το τι έχουμε κάνει το τελευταίο δίμηνο, μετά την έναρξη λειτουργίας του κέντρου στα Καμένα Βούρυλα, στο καινούργιο, αν δει κανένα στο χάρτη με τις ράχες, κλείνει μια πολύ καλή δομή υπηρεσιών υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Φτιότητας.